Χαίρετε, φτάσαμε Μάιο και τα λανσαρίσματα κινητών τηλεφώνων συνεχίζουν κανονικά, ακατάπαυστα οι εταιρείες. Η Realme μας έστειλε ολοκένουριο τηλέφωνο, το οποίο ουσιαστικά λανσάρεται σήμερα στην ελληνική αγορά. Ένα ακόμα μοντέλο στη σειρά Realme 9, απλά πρόκειται για μια πιο οικονομική έκδοση σε σχέση με τα Realme 9 Pro και 9 Pro Plus που είχαμε δείξει πριν από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Αυτό εδώ είναι το Realme 9 4G, δεν το γράφει πουθενά το 4G, απλά το γράφει και το Realme 9. Αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, το κλασικό κίτρινο κουτί της Realme, με τη μαύρη ρίγα εδώ από κάτω και το μεγάλο 9 μπροστά. Και πίσω βλέπουμε τα specs της συσκευής. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο θα κοστίσει γύρω στα 300 ευρώ. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις, μία με 8 GB μνήμης και 128 GB αποθηκευτικού χώρου, που είναι η συγκεκριμένη έκδοση, και βγαίνει και αντίστοιχη έκδοση με 128 GB χώρου, αλλά 6 GB μνήμης. 108 MP AI triple camera, μας γράφει εδώ. Καινούριο αισθητήρα, θα πούμε όλα σε λιγάκι. 90 Hz Super AMOLED Display, οθόνη στα 90 Hz λοιπόν AMOLED, επεξεργαστή Snapdragon 680 και 5000 mAh μπαταρία. Αυτό εδώ είναι το Sunburst Gold, το χρώμα του. Και σύμφωνα με τη Realme, ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που έχει το τηλέφωνο είναι το χρώμα, το οποίο το έχει εμπνευστεί από τους χρωματισμούς που δημιουργεί η έρημος, το Ιάμος στην έρημο, κάπως έτσι ας πούμε. Δεν το έχω δει, παιδιά, το ανοίγω μαζί σας και θα το δούμε μαζί. Αναλυτικό review μπορείτε να διαβάσετε λογικά αυτή την ώρα που βγαίνει αυτό το βίντεο, θα είναι έτοιμο και στο enternity.gr. Αν είναι έτοιμο θα το δείτε, το link στην περιγραφή του βίντεο. Αν δεν είναι έτοιμο, κάτι θα έχω πάθει. Ουσιαστικά το βίντεο γίνεται Δευτέρα, 4 μέρες πριν το λατσάρισμα. Μόλις μου ήρθε το τηλέφωνο και το έβαλα κατευθείαν στον πάγκο για να το ανοίξω. Πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία. Hey, welcome to Realme Family. Εδώ έχει μέσα θηκούλα, να φανταστώ. Ναι, θηκούλα, το πινάκι για να έχεις πρόσβαση στο SIM tray card. Η θήκη είναι ελαφρώς διάφανη, όχι τελείως διάφανη. Έτσι σκούρο διάφανο και έχει και τα απαραίτητα bumps και προστασίες για πλήκτρα. Εδώ και εδώ, τα κενά από κάτω και από πάνω για το μικρόφωνο και για την κάμερα. Ωραία. Α, το χρώμα είναι φοβερό, κάτσε το ανοίξουμε μετά. Από κάτω έχουμε φορτιστή, ο οποίος είναι, νομίζω, το τηλέφωνο φορτίζει στα 33W. Λογικά και αυτός ο φορτιστής θα είναι στα 33W. Ναι, 33W max υποστηρίζει από πλευράς φόρτισης και ένα καλώδιο Type-C σε USB, σχετικά χοντρό για την φόρτιση της συσκευής. Πάμε να δούμε και το τηλέφωνο. Πω πω φίλε, έχω να δω τέτοιο χρώμα τηλέφωνο από τις παλιές καλές εποχές, το Nokia. Πολύ παλιά. Είναι εξαιρετικό το design. Είναι πλαστική η πλάτη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Αυτές οι γραμμές που φαίνονται είναι κυματισμοί και καλά, είναι όντως σαν να έχει... κοίτα εδώ, τι ωραίο που είναι. Σαν να είναι αμόλοφη εδώ. Εντυπωσιακό πάρα πολύ το χρώμα. Έχει μια ειδική τεχνική, έχει χρησιμοποιήσει η Realme για να πετύχει αυτό το χρωματισμό στην πλάτη. Πολύ ελαφρύ το τηλέφωνο, νομίζω κάτω από 180 γραμμάρια, 178 γραμμάρια και πάρα πολύ λεπτό. Εμένα αυτό που μου αρέσει επίσης είναι το γεγονός ότι το bump της κάμερας που έχει μέσα τους τρεις αισθητήρες κάμερας και το LED flash είναι ψηλοδιάφανο ουσιαστικά, σαν γυαλί, εντάξει πλαστικό είναι προφανώς, δεν είναι γυαλί, το οποίο όμως αφήνει και σε αυτό το κομμάτι εδώ τους χρωματισμούς της πλάτης να συνεχίζουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ενθουσιάζουμε τόσο εύκολα όταν έχουμε να κάνουμε με χρωματισμούς και σχεδίαση, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και αντίστοιχη είναι και, εντάξει, η χρειά του χρώματος που είναι στο γύρω-γύρω κομμάτι της συσκευής, το οποίο προφανώς είναι πλαστικό. Λία η πάνω επιφάνεια, flat η κάτω επιφάνεια, αλλά και οι δύο πλευρές, αριστερά και δεξιά, είναι flat τελείως. Εντάξει. Είναι πραγματικά ξεχωριστό και έχει και περασμένη ζελατίνα στην οθόνη. Έτσι, και εδώ πέρα είναι η κάμερα, η μπροστινή κάμερα της, της συσκευής. Στο κάτω μέρος Type-C USB, ηχείο, μικρόφωνο, έξοδος ακουστικών, ωραίος, μια χαρά. Αριστερά το SIM tray, το οποίο παίρνει δύο SIM μέχρι δύο SIM
και microSD για να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο. Και νομίζω για αυτήν την κατηγορία τιμή στα 128 GB είναι μια χαρά. Έχουμε και τα volume controls εδώ πλήκτρα, δύο ξεχωριστά πλήκτρα σε πολύ καλό σημείο. Ξέρεις, με το που το πιάνω συστικά εδώ αντίχειρα με το αριστερό χέρι πάει κατευθείαν και ο δείκτης αντίστοιχα πάει εξαιρετικά στο power button, ενώ ουσιαστικά την ίδια λειτουργία έχεις και όταν το πιάσουμε το δεξί χέρι. Εντάξει, τώρα που φώτισε, άνοιξε η οθόνη, το τσιν είναι σχετικά μεγάλο, τα bezel δεξιά και αριστερά και στο είναι, είναι ικανοποιητικά, συμπαθητικά. Και εδώ πάνω είναι και το ακουστικό, κλασικά στο κλασικό σημείο. Εντάξει, το μοναδικό που με ενοχλεί είναι το τσιν, το οποίο εδώ κάτω είναι πραγματικά αρκετά μεγάλο. Για να δούμε τι έχει μέσα το τηλέφωνο. Έρχεται σύμφωνα με τη Realme, με Realme UI 3 και Android 12 και μπορείς να βάλεις και ένα password για να δούμε και τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος. Ωραίο η δόνηση που κάνει. Ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος είναι σχετικά χαμηλά. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό γιατί όταν κρατάς το τηλέφωνο έτσι ουσιαστικά είναι αδύνατο να το ξεκλειδώσεις. Πρέπει να το φέρεις λίγο πιο πάνω για να το ξεκλειδώσεις το τηλέφωνο. Στα 9 Pro και 9 Pro Plus ήταν σε καλό σημείο. Λοιπόν, Realme Lab Dual Mode Audio. Heart Rate Measurement. Okay. Ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάρεις τις μετρήσεις όσον αφορά τους καρδιακούς παλμούς σου κρατώντας το δάχτυλό σου εκεί πάνω, 90 παλμοί δεν είναι και χαμηλά, αλλά μάλλον φταίει το γεγονός ότι μιλάω τώρα, general, okay, και το σώζεις και το κρατάς στο ιστορικό σου. Dual Mode Audio που μπορεί να έχει και Bluetooth και ενσωματωμένα ακουστικά και να ακούνε και οι δύο ταυτόχρονα, βολικό όταν θέλουν να ακούνε δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. Έρχεται με Realme UI 3, όντως, up to date, καλά δεν συνδέθηκε στο ίντερνετ, και Android version 12 με 8 GB μνήμης και φυσικά το RAM expansion εδώ για να μπορέσεις να αυξήσεις την χρησιμοποιήσεις ουσιαστικά αποθηκευτικό χώρο από τα 128 GB για να, σαν virtual RAM για να έχεις περισσότερο RAM και να μένουν περισσότερες εφαρμογές ανοιχτές. 20 GB είναι κατηλημένα με το που ανοίγεις την συσκευή πριν εγκαταστήσεις οτιδήποτε άλλο. Εξαιρετικά. Developer Options, να ενεργοποιήσω τη μέτρηση του Frame Rate, Show Refresh Rate. Λοιπόν, ωραία, φαίνεται πάνω αριστερά, 90 Hz, ok. Πάμε στην οθόνη λιγάκι να δούμε. Εδώ είναι η μέγιστη φωτεινότητα, το χαμηλώνω λίγο και υπάρχει και δυνατότητα για Auto Brightness. Μου το φέρνει κάπου εδώ, καλύτερα είναι για να βλέπετε κι εσείς. Light Mode, Dark Mode, ok, προφανώς. Screen Color Mode, έχεις Vivid, Natural, έτσι. Και στο Pro Mode έχει Cinematic και Brilliant. Εδώ στα περισσότερα τηλέφωνα της Realme πετύχει τουλάχιστον στο Realme GT 2 Pro, εδώ είχα πετύχει την καλύτερη χρωματική, μετά τις μετρήσεις, την καλύτερη χρωματική απεικόνηση. Αλλά θα τα δούμε αυτά στο review και έχει και δυνατότητα να αλλάξει και το θερμοκρασία χρόνου, ενώ στο Pro Mode αντίστοιχα έχει Brilliant, Cinematic και πάλι θερμοκρασία χρώματος default. Screen Refresh Rate Auto Select High, όπου είναι προφανώς μονίμως στα 90, και Standard, όπου πηγαίνει κατευθείαν στα 60. Το αφήνω στο Auto Select να δούμε πώς συμπεριφέρεται και αυτό μέσα στις εφαρμογές όσον αφορά στην οθόνη. Πάμε να βάλουμε λίγο YouTube να ακούσουμε και μουσική. Μονοφωνικός ο ήχος. Ακούγεται μόνο από το ηχείο κάτω. Εντάξει. Θα ήθελα στεροφωνικό ήχο. Και είναι και λίγο μουντός. Εδώ ακούγεται λίγο καλύτερα, στη μέγιστη ένταση είναι λίγο μουντός. Για να δω αν η οθόνη υποστηρίζει HDR που αποκλείεται. Όσον αφορά στις επιδόσεις φαίνεται να δουλεύει σχετικά καλά εδώ. Το Snapdragon 680 φαίνεται να δουλεύει καλά. Ναι, δεν μου εμφανίζει κάποια λειτουργία, κάποια δυνατότητα HDR εδώ. Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό, απλά είπα να το δοκιμάσω. Okay, ωραία φαίνεται η οθόνη, φωτεινή, ωραία χρωματάκια. Μέχρι τη φωτεινότητα σύμφωνα με την Realme είναι 1000 nits, θα το μετρήσουμε και αυτό για να το δούμε. Ωραία, πάμε στην κάμερα λιγάκι, όπου εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα τυπικό σύστημα καμερών.
ένας βασικός αισθητήρας, ο οποίος όμως είναι ολοκένουργιος. Είναι στα 108 MP και έχουμε δει αυτά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια αρκετούς αισθητήρες στα 108 MP. Αυτός όμως δεν είναι ο HM2 που έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές άλλες συσκευές. Είναι καινούριος ο HM6 και σύμφωνα με τη Realme και προφανώς και σύμφωνα με τον κατασκευαστή της Samsung, πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις τόσο όσον αφορά στο κομμάτι της φωτογραφίας, γιατί το Pixel Binding που κάνει είναι πραγματικό 9:1 και όχι από 3 πίξελ όπως τα λέει το HM2. Εντάξει, δεν μπορώ να, αυτή τη στιγμή να το επιβεβαιώσω, πρέπει να το δω στην πράξη. Και αυτό επίσης πετυχαίνει καλύτερες φωτογραφίες την ημέρα, πολύ πιο φωτεινές φωτογραφίες το βράδυ, καλύτερη φωτεινότητα, και πετυχαίνει lossless σύμφωνα με τη Realme 3x zoom, το οποίο είναι digital, δεν υπάρχει αισθητήρας 3x εδώ, έτσι. Είναι lossless, όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη στο review. Μπορεί τώρα εσείς να δείτε μερικές από αυτές τις λήψεις, γιατί μόλις τελειώσω το βίντεο μπορεί να βγω έξω να κάνω τις φωτογραφίσεις για το review και πριν το μοντάρω να βάλω και αυτές τις φωτογραφίες εδώ να έχετε μια ιδέα. Λοιπόν, photo mode, εδώ έχουμε 1x και 0,6x που είναι ultra wide, εντάξει, δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο από τον ultra wide. Υπάρχει portrait mode με λειτουργία bokeh, να το κάνεις fake bokeh, έτσι. Λειτουργία για 108 MP, να χρησιμοποιήσεις όλα τα pixel του αισθητήρα. Για να δούμε πόση ώρα παίρνει να το βγάλει αυτό. Α, γρήγορα την έβγαλε τη φωτογραφία και γρήγορα την εμφάνισε. Ναι. Στο more μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολύ μικρό αισθητήρα, τον ultra macro. Εντάξει, μην περιμένουμε τα 2 MP που έχει ο ultra macro. Βίντεο, λόγω του Snapdragon 680 δεν έχεις πάνω από 1080p. 1080p 30fps είναι οι λειτουργίες βίντεο που προσφέρει. 1080p 30fps βίντεο με το βασικό φακό. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική σταθεροποίηση. Α, όχι, υπάρχει. Κάτι κάνει. Προσπαθεί να κάνει μια μικρή σταθεροποίηση. Τώρα βέβαια κοντά τον ήλιο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Και εδώ όμως έχει 2x το zoom, αλλά μπορείς να τραβήξεις και με τον ultra wide και εδώ 1080p βίντεο. Δεν μπορείς να εναλλάξεις, να χρησιμοποιήσεις διαφορετικούς φακούς την ώρα που τραβάς βίντεο, δηλαδή να πας από τον βασικό φακό στον ultra wide και αντίστροφα. 1080p 30 βίντεο με τον ultra wide φακό και εδώ υπάρχει μια ηλεκτρονική σταθεροποίηση. Προσπαθεί να κάνει τα πράγματα πιο κυριλέ, δεν υπάρχει το focus. Εντάξει, για να δούμε πως δείχνει και τον υποφαινόμενο για να κάνεις και καλά vlogging. Δεν βλέπω τι δείχνει η οθόνη, αλλά βλέπω την καταπληκτική κίτρινη πλάτη του τηλεφώνου. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει το νέο Street Photography με πολλές λειτουργίες, καινούριες λειτουργίες και καινούρια φίλτρα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αυτό το Night is Pop λέει, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και Street Photography. Το Street Photography είναι ένα mode για όσους θέλουν να βγάλουν, είναι ας πούμε τα φίλτρα του, τα εφέ του που έχει, και μπορείς και εδώ να χρησιμοποιήσεις 50mm, απλά τα γράφεις σαν 24mm και 50mm, εδώ για κάποιο λόγο έχει 2x zoom και όχι το 3x που έχει το βασικό photo mode, και στον ultra wide που είναι στα 16mm και φυσικά night mode, ενώ μπορώ να χρησιμοποιήσω night mode και στη selfie κάμερα και μπορώ να τραβήξω βίντεο επίσης με την selfie κάμερα μέχρι 1080p 30 αντίστοιχα. Φωτογραφία κανονικά εδώ που ενεργοποιείς και το HDR, και υπάρχει και portrait mode με τη selfie κάμερα. Υπάρχει και το movie mode όπου ουσιαστικά χρησιμοποιείς σε ultra wide την να τραβήξεις βίντεο. Δεν είναι 1080p ουσιαστικά, αλλά ultra wide το βίντεο. Cinemascope θα το λέγαμε, με χειροκίνητες ρυθμίσεις στο movie mode. Άρα έχουμε tilt shift, slow motion, πανόραμα και Pro Mode που είναι για τις φωτογραφίες πάλι χειροκίνητες ρυθμίσεις, με ιστόγραμμα βλέπω εδώ και δυνατότητα να τραβήξεις φωτογραφίες και σε RAW, ενώ αλλάζεις από εδώ τον αισθητήρα που χρησιμοποιείται. Από εδώ πάνω το αλλάζεις, όταν πας στον Ultra Wide μπορείς να κάνεις και Zoom 2x στον Ultra Wide. Μάλιστα, okay. Ωραία. Αυτά, μια πρώτη επαφή με το καινούριο Realme 9 4G. Εδώ από πίσω είναι σκέτο κουκλί, μου αρέσει πάρα πολύ και κάνει αυτές τις γραμμές που κάνει, είναι πολύ ωραίες. Μ' αρέσει και αυτή η πινελιά που είναι διάφανο, το camera bump που μπαίνουν οι κάμερες. Πολύ ωραίο στο χέρι, ωραίο μέγεθος, ωραίο βάρος.
Μπαταρία μεγάλη, 5.000 mAh με τον Snapdragon 680, νομίζω θα βγάζει άνετα 2 μέρες. Και με τη Ford στα 33W, εντάξει, γρήγορη είναι. Έχουμε καλομάθει να ακούμε τώρα 65 και 67W και τα σχετικά, αλλά 150W περιμένουμε από τη Realme κάποια στιγμή να έρθει συσκευή. Αλλά μιλάμε για τηλέφωνο στα 300 ευρώ. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό, ότι είναι σαν αίσθηση στο χέρι, είναι πολύ ωραίο. Τα υπόλοιπα στο review. Αντί, γεια!